τη 18χρονη κοπέλα από το Αττικό νοσοκομείο. Ώρες αγωνίας για τον πατέρα της που την αναζητά εδώ και 3,5 μήνες. Η έκκλησή του να βρεθεί το παιδί του. Δείτε σε λίγο τι ισχυρίζεται ο αγγειοχειρουργός που κατηγορείται ότι σκότωσε την 36χρονη μητέρα των τριών παιδιών. Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν και ποια ήταν πραγματικά η σχέση του με το θύμα. Σε απευθεία σύνδεση βέβαια σε λίγο και με τον Γιώργο το Βότσκαρη και το Κίεβο για να μας δώσει τα νέα με την ελληνική συμμετοχή και την Ντέμι, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, γιατί υπάρχει και η αισιόδοξη ματιά της ζωής και μια διεκδίκηση για μια καλή θέση στην Eurovision, γιατί όχι. Πάμε όμως στα δύσκολα, Γιώργο Καραϊβάς, και στα αποκλειστικά ντοκουμέντα που έχεις φέρει στην εκπομπή μας και που αφορά για αυτά τα χρηματοκιβώτια, τη Λία, τα πολλά λεφτά που λέω εγώ. Και θα δείτε σε λίγο, γιατί πραγματικά λέγαμε και περιγράφαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη συγκεκριμένη συμμορία ότι το κύριο χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν η ομιβία. Δηλαδή μπαίνανε σε ένα χώρο και ήδη ξεκινήσαμε και βλέπουμε εδώ κάποια πλάνα. Μπαίνανε σε ένα χώρο στους οποίους κάνανε καταδρομικές επιχειρήσεις και κυριολεκτούμε όταν λέμε καταδρομικές επιχειρήσεις και προς επίρρωση θα είναι αυτό το οποίο βλέπετε, οι σκηνές. Εδώ μεταφέρουν το χρηματοκιβώτιο πάνω σε ένα τρέιλερ το οποίο... Καταγεγραμμένα, ναι. Λειτουργούσαν σαν μια καλοκουρδισμένη, θα λέγαμε, μηχανή, μια ομάδα ένοπλων κακοποιών, οι οποίοι το κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν ο ευνηδιασμός και στη συνέχεια η καθήλωση των θυμάτων τους, με το παρουσιαστικό και φυσικά με την θέα του οπλισμού. Σκεφτείτε τώρα να βρίσκεστε στη θέση κάποιου και εμφανίζονται μπροστά σας αυτά τα απόκοσμα φαντάσματα, έχοντας στα χέρια τους αυτό τον βαρύ τον οπλισμό, μπαίνοντας μέσα σε ένα χώρο στον οποίο φωνάζουν και σου κόβουν στην κυριολεξία τα γόνατα και τα αίματα, και στη συνέχεια ξεκινούν την διαδικασία της λαιλασίας. Εδώ βλέπουμε ήδη κάποιες σκηνές από τις στιγμές που φορτώνουν. Δείτε εδώ, μπαίνουν, παραβιάζουν τις εισόδους, δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδιασμό. Λειτουργούν, όπως είπαμε, σαν καλοκουρδισμένες μηχανές. Και κοιτάξτε αυτό εδώ το πλάνο, το οποίο νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό για αυτό που λέμε και περιγράφουμε ως ομιβία. Είναι στα διόδια. Βλέπετε ότι η κυρία, αυτή η δυστυχισμένη γυναίκα, η οποία ήταν ταμείας, πάει να ανοίξει το παραθυράκι για να πάρει τα χρήματα από το αντίτιμο των διοδίων. Βλέπει το αυτοκίνητο να σταματά, κανονικά αυτό όπως θα έπρεπε να συμβεί. Βλέπει την πόρτα να ανοίγει και ένα απόκοσμο, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ένα πιστόλι, και με κινήσεις έλουρου να μπαίνει μέσα και στη συνέχεια να ακολουθούν κι άλλοι. Και εδώ δείτε το εξής. Τώρα η κάμερα έχει εστιάσει στο γεγονός ότι έχουν βγάλει το χρηματοκιβώτιο, το φορτώνουν στο αυτοκίνητο και φεύγουν σαν καλοί κύριοι. Είναι αυτό που ρωτούσες πριν, αν έχουν την παρά... Ακριβώς, ορίστε. Κανένας. Και κατευθείαν λες να πάνε μπουζούκια ή για τη νύχτα το βλέπω. αμέσως μετά θα γίνει η διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου, θα γίνει η διανομή της Λίας και ο άλλος για μπουζούκια θα τραβήξει, άλλος για καζίνο. Είναι αυτό που εδώ βλέπετε και έχει τις... και άλλος για μπιλίνη. Και τώρα δείτε επίσης η μοίρα, επειδή τους είχε... Μια ζωή ήταν μαζί, την πατήσανε και μαζί. Γιατί? Εδώ βλέπετε αυτό που λέγαμε, περιγράφαμε στην αρχή, ότι είχαν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα μέσα προκειμένου να τα πετάνε στον δρόμο. Στην περίπτωση που γινόταν καταδίωξή τους από αστυνομικά οχήματα ή μοτοσυκλέτες, τα πετούσαν με αποτέλεσμα να σκάζουν τα ελαστικά για να σταματάει η καταδίωξη, να τερματίζεται. Επειδή λοιπόν είχαμε πει ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα λειτουργούσαν με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, αλλά σαν καλοκουρδισμένη μηχανή. Και σας είχα πει σε ανύποπτη στιγμή ότι είχαν νοικιάσει γύρω στα 60 σπίτια, με αποτέλεσμα να αλλάζουν κάθε μέρα, να μην μένουν σε... Ναι. Αυτό δυσκόλεψε αφάνταστα πολύ. Σήμερα έμεναν Κολωνό, την άλλη μέρα έμεναν Περιστέρι. Ακριβώς. Αυτό δυσκόλευε πάρα πολύ την αστυνομική έρευνα, γιατί θα έπρεπε να ταυτοποιήσουν σε ένα βράδυ το πού ακριβώς θα πήγαιναν να διαμείνουν όλοι και κυρίως τα 4 αρχηγικά στελέχη, με αποτέλεσμα να κάνουν ταυτόχρονα την επιχείρηση, ούτως ώστε να τους έχουν σίγουρους και δεμένους για να μην φύγει κανένας. Η αστυνομία εδώ και 3 μήνες είχε μάθει κάτι, η αξιωματική της ασφάλειας, που είχαν
γνωρίζανε πρόσωπα, είχαν ταυτοποιήσει, συνδέσεις, συσκευές, ξέραν τα πρόσωπα. Το πρόβλημα ήταν να πιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς σε μια κοινή επιχείρηση. Και μάθανε κάποια στιγμή ότι τώρα, μέσα στο Μάιο, θα αραβωνιαζόταν ένας από αυτούς. Και μάθανε επίσης ότι τα περισσότερα μέλη, 7 ήταν η αρχική πληροφόρησή τους, ότι τα περισσότερα μέλη της συμμορίας θα πήγαιναν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Στο γάμο. Στον Αραβώνα. Στον Αραβώνα. Γιατί εδώ, ναι, μετά τιμούνται, το εδώ τηρήθηκαν και τιμήθηκαν τα πατροπαράδοτα. Αυτά τα οποία δηλαδή γίνεται το γλέντι των Αραβώνων, δεν πήγαιναν κατευθείαν στο. Άλλωστε το χρήμα έρεο, οπότε δεν είχαν ούτε σκέψη. Τρικούβερ το γλέντι. Ούτε αναστολή, θα ούτε φιδό. Θα έχει από όλα όπου φες. Έτσι. Και πήγανε ελπίζοντας, η προσδοκία τους ήταν να πιάσουν τα 4 αρχηγικά μέλη, τουλάχιστον τους 3 από αυτούς, γιατί ξέραν ότι αυτοί είχαν πει ότι θα πάνε, και άντε άλλους 3 με 4. Τελικά στο ραντεβού του Αραβώνα, στο Γλέντι, πήγανε αρκετά περισσότεροι, πήγαν 12. Και αυτό ήταν κάτι ανέλπιστο, θεωρήθηκε κορυφαία επιτυχία. Δηλαδή, όταν βρήκανε τους 12 από τους περίπου 20 που είναι το στελεχειακός κορμός αυτής της συμμορίας, θα λέγαμε ότι κάνανε πάρτι στην ασφάλεια. Δεν το περιμένανε. Παραβόνες έγινε. Όχι. Αφήσανε να γίνει το Αραβώνας κανονικά και στη συνέχεια, λίγο πριν από την αποχώρηση. Γιατί πάνω από όλα στην αστυνομία είναι άνθρωποι. Ακριβώς. Λίγο πριν την αποχώρηση των αυτών όλοι συμμετείχαν στο πάρτι. Με διακριτικό τρόπο, ξέρετε, χτυπούσαν την πλάτη. Έλα εσύ έξω. Και έτσι λοιπόν φτάσανε στην συγκεκριμένη εξάρτηση. Γόγα μου, τα βλέπεις. Τι θες να ρωτήσω. Ναι, πρώτα απ' όλα, εθνικότητα. Είναι ομογενής από τη Ρωσία, οι 11 από τους 12 που έχουν συλληφθεί. Μάλιστα. Και ο ένας είναι υπήκοος Αλβανίας. Μάλιστα. Και ακολουθούν ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Κατά κάποιον τρόπο. Έλληνες είναι. Έλληνες. Ομογενείς. Ομογενείς. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Ναι, αλλά κατά κάποιο τρόπο έχουν φύγει σαν ομογενείς, έχουν φύγει αρκετά από τον τρόπο της ζωής της Ελλάδας και φέρανε τον τρόπο της ζωής εκεί που είχαν πάει. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτή η βία η ομή ή αυτός ο τρόπος τελείως